Είδαμε τι συγκλονιστικέ, πρωτόγνωρε εικόνε από την καταδίωξη στο πέραμα. Στο σημείο τη συμπλοκή βρίσκεται λοιπόν ο Γιάννη Γιάκα για να μα δώσει όλα τα νεότερα στοιχεία, Γιάννη, για την αιματηρή καταδίωξη και τι έρευνε που είναι σε εξέλιξη. Πραγματικά πρωτόγνωρο περιστατικό. Βρισκόμαστε εδώ στη συμβολή των οδών Φρίξου και Ελπίδο, όπου... Καταφύγανε οι δράστε με το κλεμμένο λευκό αυτοκίνητο μετά την καταδίωξη. Πώ ξεκίνησαν όλα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή α, του Ρέντι ένα αυτοκίνητο με τρία άτομα μέσα, το οποίο είχε σπασμένο το φινιστρίνι του, δηλαδή το μικρό πίσω α, παράθυρο. Ήταν ένα σημάδι πω ίσω το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι κλεμμένο. Αμέσω οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε εκ νέου στο Εγάλεο. Τότε ακολούθησε καταδίωξη από το Εγάλεο μέχρι εδώ το πέραμα. Για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγο, οι δράστε επέλεξαν σαν να στρίψουν προς τα στενά εδώ του α, περάματος και στο συγκεκριμένο σημείο όπως βλέπετε κατεβαίνει α, το λεωφορείο της α, γραμμής του ΑΣΑ της γραμμής 8, α, 18. Εκείνη τη στιγμή όταν το λεωφορείο σε ένα από τα τελευταία του δρομολόγια κατέβαινε οι δράστες ανέβαιναν με αποτέλεσμα βέβαια να εγκλωβιστούν. Ακριβώ από πίσω... Του κατεδίωκαν ε, μηχανέ ε, που είχαν πάνω αστυνομικού τη ομάδα Δία. Τότε ε, οι τρει δράστε, ο οδηγό του αυτοκινήτου έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα να εμβολήσει ε, πέντε, ε, πέντε αστυνομικού ε, και να, βέβαια να του τραυματίσει. Τότε ε, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντα θανάσιμα τον 21 ετών ε, οδηγό του αυτοκινήτου. Εδώ τώρα ε, μπορείτε να δείτε ότι σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σταθμευμένο εδώ στην στην οδό Ελπίδος βλέπουμε και μια οπή από σφαίρα η οποία καρφώθηκε στην πίσω πόρτα του αυτοκινήτου. Να πούμε ότι ο 21 ετών οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος είναι, είναι νεκρός, ήταν γνώριμος στις αρχές, εσημασμένος για ληστείες. Ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ένας 16χρονος, ο οποίος είναι τραυματισμένος και ακόμα ένας 15χρονος, ο οποίος αναζητείται. Τη στιγμή που επικρατούσε το χάος, που επικρατούσε πανδαιμόνιο εδώ στην περιοχή. Ο 15χρονο βρήκε την ευκαιρία, κατέβηκε προ τα κάτω και διέφυγε μέσα στα στενά. Και βέβαια, αναζητείται να πούμε ότι οι αστυνομικοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό, έδωσαν και καταθέσει ενώπιον τη αρμόδια εισαγγελέα.